Καλησπέρα σε όλους, βρισκόμαστε στο Roller Sports Arena. Έχουμε Halloween event και είμαστε εδώ μαζί με τον Μάριο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι ιδρυτής του Roller Sports Arena και προπονητής roller skating εδώ στην Κύπρο. Θέλουμε να μας πεις καταρχήν πότε ξεκίνησε το Roller Sports Arena και πώς όλα αυτά τα χρόνια τον κόσμο, το community γενικά που έχετε κάνει με το roller skating, ποιες είναι οι δραστηριότητες σας γενικά εδώ στο χώρο. Καταρχάς, να σε καλωσορίσω και να σε καλησπερίσω, Μάνο μου. Χαίρομαι πολύ που κατάφερες επιτέλους μετά από τόσα χρόνια να έρθεις να μας επισκεφτείς στη Roller Sports Arena. Δώσε και... Ωραία, ναι. Περάσουμε υπέροχα απόψε. Πάτινο ωραία και πάτινο υπέροχα, όπως πάντα. Η Roller Sports Arena ήταν το όνειρό μου και έχει γίνει η ζωή μου από το 2008, όταν την ίδρυσα. Και έκτοτε διδάσκω roller skating σε όλες τις ηλικίες. Διοργανώνουμε πάρτι γενεθλίων, άλλα events και επίσης μπορεί ο κόσμος να έρθει τις μέρες που είμαστε ανοιχτοί, να πατινάρει σε disco ατμόσφαιρα, φωτορυθμικά. Επίσης κάνουμε καράοκε και jukebox. Περνάμε υπέροχα. Υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο το δουλεύουμε και το αναπτύσσουμε. Να ξεκινήσουμε και να μας πεις έτσι για σήμερα για το event και θα πάμε μετά στα του skating. Το Halloween event το έχετε ξαναδιοργανώσει, πόσα χρόνια διοργανώνετε και τι έχει σήμερα το event εδώ τριγύρω? Το Halloween event το διοργανώνουμε από το 2014. Κάθε χρόνο πάει καλύτερα. Ξεκινούμε με την προσέλευση παιδιών με τους γονείς τους και πιο αργά έρχονται ενήλικες. Επίσης, κατά τη διάρκεια των event μας είναι Halloween, είτε απλή δίσκο είτε χριστουγεννιάτικη. Κάνουμε ομαδικά παιχνίδια, μπαλονοκατασκευές, καράοκε, διαλέγει ο κόσμος τη μουσική που θέλει να ακούσει. Με άλλα δίσκο παιχνίδια θα τα δείτε μετέπειτα στην πορεία σήμερα. Στην τιμή που είναι η κανονική είσοδος μας στις καθημερινές 6 ευρώ και συν 2 ευρώ ενίκιο εξοπλισμού. Σήμερα το ωραίο είναι ότι έχει open bar, δηλαδή μπορείτε να φάτε και να πιείτε όσο θέλετε. Πάντα χωρίς αλκοόλ όμως, έτσι. Δεν πίνουμε και να πατινάρουμε. Και δεν μου λέτε κύριε Δράκουλα, γιατί έχει υπάρξει το ύφος του Δράκουλα εδώ πέρα. Βλέπω ότι έχει στήσει ωραίο σκηνικό, δηλαδή έχει και τις κολοκύθες που είναι το κλασικό του Halloween. Ο κόσμος κάποιοι ντύνονται, κάποιοι όχι. Εγώ εντάξει, δεν πρόλαβα δυστυχώς να ντυθώ. Με καπελάκια, μπορείς να σου φέρω ένα καπελάκι? Για φέρε ένα. Παιδιά, έβαλε και στο Γρηγόρη πίσω. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι? Ναι, έχουμε διαθεσιμότητα ακόμη. Παρακαλώ, πόσα άτομα? Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε με 6 ευρώ είσοδο μπορεί κάποιος να έχει απεριόριστο φαγητό και αναψυχτικά και με 2 ευρώ ποιος θέλει να νησιάσει roller skates. Ναι. Και είναι ωραίο ότι ειδικά οι πιο μικρές ηλικίες με γονείς έρχονται γύρω στις 6, 6 με 8 εκεί πέρα και μετά από τις 8 από ό,τι μας έχεις πει θα είναι και για τους πιο μεγάλους. Και τώρα είναι ανοιχτό για όλες τις ηλικίες, απλά είναι βολικό για τα παιδιά. Πιο αργά, βολικότερο για τους πιο μεγάλους πιστεύω. Έχουμε κανένα διαγωνισμό για την καλύτερη στολή? Ναι, θα διαβεύσουμε καλύτερη, την πιο τρομακτική στολή παιδική και θα κάνουμε το ίδιο και στους μεγάλους. Και για πες μας και τα δώρα. Private μάθημα αξίας 80 ευρώ για 2 άτομα. Και πόσα χρόνια είναι που διδάσκεις ως προπονητής roller skates? Όταν κλείσει ο χρόνος, κλείνουμε 13 χρονών. Οπότε από τότε που ξεκίνησες το Roller Sports Arena, είσαι ταυτόχρονα και προπονητής από εκείνη τη μέρα. Δηλαδή τότε που ξεκίνησες ταυτόχρονα να το εξασκείς. Ναι, και προπονητής και ψυχαγωγός και παιδαγωγός. Άμα κάποιος θέλει να κάνει, ας πούμε, παιδικό πάρτι, π.χ. εδώ στο Roller Sports Arena, ας πούμε, μπορείς να έχεις και διάφορες δραστηριότητες. Για τα παιδιά. Ναι, ομαδικά παιχνίδια, μπαλονοκατασκευές, χορό, καράοκε, jukebox. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το καράοκε που είπες, γιατί είναι κάτι που δεν το βρίσκουμε συνήθως στην Κύπρο. Ξέρουμε ότι στη Λευκοσία ειδικά εγώ δεν έχω δει κάποιο καράοκε μπαρ, οπότε είναι σημαντικό. Δηλαδή, εγώ το κρατάω αυτό στα υπόψη μου για να κάνω καράοκε πάρτι εδώ πέρα. Η μάσκα κατεβαίνει μόνη της, παιδιά, sorry, οπότε συνέβηξε με μάσκα, σας το λέω. Στο καράοκε έχουμε και παραγγελίες, δηλαδή μπορεί κάποιος να μπαίνει στο YouTube και να κατεβάζει τραγούδια να του βρίσκεις. Μάλιστα. Θα σας δείξω τις λίστες, μισό λεπτό, μπορείτε να συμπληρώσετε. Α. Ωραία. Να συμπληρώσετε τα τραγούδια της επιλογής σας που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε στους φίλους και αγαπημένους σας. Και πίσω για το καράοκε, τα τραγούδια που θέλετε να τραγουδήσετε. Για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Πολύ καλά αυτό και οργανωμένο. Δηλαδή, ξέρουμε άντρες γυναίκες τι θα τραγουδήσουν. Παραγγελίες και ο DJ κατεβάζει και τα έχει έτοιμα. Πολύ ωραίο, μου αρέσει. Έχουμε ανεβάσει και βίντεο στο κανάλι μας εδώ με την Μαρίνα που είχαμε πάρει συνέντευξη στο Roller Sports Arena, η οποία ασχολείται από πολύ μικρή ηλικία με roller skates. Πώς το βλέπεις, θα βγάλεις τους επόμενους πρωταθλητές της Κύπρου που θα μας κάνουν περήφανο σε διεθνείς διαγωνισμούς? Μακάρι, είναι. Το εύχομαι πραγματικά, το εύχομαι στη Μαρίνα να επιτύχει και να φέρει πολλά μετάλλια στην Κύπρο και όχι μόνο στη Μαρίνα, και στη Φωτεινή και στην Αγγελική και σε όποιο άλλο παιδί θέλει να ασχοληθεί
σοβαρά με το άθλημά μας. Εκτός από roller skates διδάσκουμε και άλλα όπως skateboard, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε και κάποιους που κάνουν skating εδώ. Ναι, έχουμε και εκπαιδευτές για skateboarding. Οκ, okay, πολύ καλό. Άρα roller skates και skateboard. Μάλιστα. Τι άλλο θες να σε ρωτήσω, έχεις κάτι άλλο υπόψη σου? Είμαστε εδώ με τη Ροξάνα και θα δείξουμε τι εξοπλισμό έχει το Roller Sports Arena. Λοιπόν, Ροξάνα, έχουμε τα πατίνια. Το 32 με τη 46. Ωραία, 32 με 46, καλύπτουν όλα τα πόδια. Inline of skating και με τα 4 roller. Okay. Έχουμε και τα protection μας, which is must, για τα παιδιά μας. Έχουμε και καπελάκι. Έχουμε κράνη, επιγονατίδες βλέπω. Ναι, και τα πόδια και τα χέρια. Και για αγκώνες. Και αυτά. Ωραία, αυτά. Οπότε υπάρχει πλήρης εξοπλισμός εδώ στα ποδητήρια. Έρχεστε, αλλάζετε, παίρνετε τα σκέιτ που θέλετε και η γενική εξοπλισμό είναι 2 ευρώ. Είναι πολύ τιμία τιμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήρθες. Αυτό ήταν λοιπόν το Roller Sports Arena και το Halloween Event. Εννοείται γίνεται κάθε χρόνο, όπως και σε διάφορες αντίστοιχες εκδηλώσεις, να το έχετε υπόψη σας. Γίνεται χαμός, έτσι. Χαμό. Ναι. Γιώργιο Γρίβα, Διγενή, 53-23-10, Λακά Τάμια. Στην κάτω Λακά Τάμια. Ναι, 23-10 ο Ταφκάπα. Ή γράφετε στο Google Roller Sports Arena και σας πάει κατευθείαν το GPS. Το GPS, ναι, είναι καταχωρημένη ως επιχείρηση στο Google. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Μάριο. Μάριε, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Μάνο μου, εγώ σε ευχαριστώ. Πάντα παιδιά μάσκες. Έτσι, ναι. Αποστάσεις, COVID, εξ ανάγκης είμαστε τόσο κοντά. Λοιπόν, όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα της Roller Sports Arena στο Facebook. Υπάρχει link στην περιγραφή και να στείλετε εκεί μήνυμα και να μιλήσετε με τον Μάριο απευθείας για ό,τι θέλετε να μάθετε. Περίμενε. Και όχι μόνο στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο Twitter, έχεις στο και, YouTube. Έχεις και TikTok. Μια χαρά, οπότε δίνουμε link στην περιγραφή. Ευχαριστούμε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.